πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα με τον πρόεδρο, φιλοξενούμενο εδώ στο νησί τηλεφωνικά πάντα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, τον κύριο Δημήτρη Βατή, ο οποίος βρίσκεται στο Μόλιβο. Καλά τα λέω, κύριε Βατή, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή. Και σε εσάς, από τον όμορφο στολισμένο Μόλιβο, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Φέτος έχουμε την τιμητική μας, γιατί έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μάλιστα αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Έγινε από ανθρώπους αυθόρμητα, εθελοντικά και με καλή διάθεση και καλή ενέργεια. Αυτό είναι που μετράει, νομίζω. Ο εθελοντισμός ήταν εκείνος ο οποίος παίρνει άριστα για το Μόλιβο αυτή την εποχή. Ακριβώς. Λοιπόν, ο λόγος βέβαια που σας καλέσαμε σήμερα και θέλουμε έτσι να μιλήσουμε είναι αφορά αποκλειστικά τον τουρισμό. Ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίζετε καλά εσείς, ασχολείστε πολλά χρόνια με τον τουρισμό, έχετε δικό σας ξενοδοχείο, είστε πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου. Πείτε μου, κύριε Βατή, τέτοιο καλοκαίρι σαν αυτό που μας πέρασε, θυμάστε άλλη χρονιά? Δεν νομίζω να θυμάται κανένας τέτοιο καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρόλα τα προβλήματα τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, που οφείλεται σε άλλους λόγους, να μην αναφέρουμε συνέχεια τη λέξη του μεταναστευτικού, της οικονομίας και όλα αυτά, ένα τέτοιο πράγμα, mm-hmm, ούτε στα όνειρά μας. Όντως. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι αυτή τη στιγμή θα θυμόμαστε εποχές που δεν τις έχουμε δει, αλλά τις έχουμε διαβάσει ή τις έχουμε ακούσει, όπως οι πανδημίες με την Ισπανία, την Γρήπη, mm-hmm, και όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm, αλλά το να βλέπεις να κυκλοφορεί όλος ο κόσμος με μάσκες, με περιορισμούς, με κλειστά μαγαζιά, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος που θα πει έτσι απλά «Α, το περιμέναμε». Ναι. Όχι, κανένας μας δεν το... Νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε. Ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Η αλήθεια μας ήρθε ξαφνικά. Πάθαμε όλοι ένα σοκ μέχρι να προλάβουμε να αντιδράσουμε. Είχε περάσει ήδη πολύ καιρός. Επομένως, το καλοκαίρι φέτος ήταν πολύ διαφορετικό για όλα τα ξενοδοχεία της Λέσβου. Έχετε καθόλου στο μυαλό σας έστω ή κάποια ποσοστά, πόσα ξενοδοχεία άνοιξαν, πόσα έμειναν κλειστά και τι κινήθηκε όλο αυτό το διάστημα του καλοκαιριού? Ουσιαστικά ένας μήνας ήταν, ο Αύγουστος, έτσι. Βασικά ήταν ενάμιση μήνας όταν συζητάμε για τα εποχικά. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω ότι πολλά ξενοδοχεία έμειναν κλειστά. Ναι. Και αναφέρομαι στα εποχικά. Ναι, βέβαια. Αν αναφερθούμε όμως και σε τις ετήσιας λειτουργίας ξενοδοχεία, μάλιστα, που πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε και για αυτά, γιατί υπάρχουν και αυτά στο νησί, mm-hmm, ειδικά στην περιοχή Μυτιλήνης, αυτά, πολλά από αυτά αναγκάστηκαν να κλείσουν. Έμειναν κάποια ανοιχτά και το μόνο πράγμα που μπορώ να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον να έδινα κάποια νούμερα. Αν έλεγα ότι το 30% έμεινε κλειστό ή το 40%, θα ήταν μια εκτίμηση η οποία έχει βγει από συζητήσεις που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Δεν έχω κάποια στοιχεία συγκεκριμένα να πω. Θα μπορέσω να πω όμως με σιγουριά, ναι, ότι τα ξενοδοχεία που έμειναν ανοιχτά, uh-huh, και τα ξενοδοχεία που άνοιξαν το καλοκαίρι, μάλιστα, το μόνο που πέτυχαν είναι να δείξουν μια εικόνα ότι θέλανε ο τουρισμός να μην πληγεί τόσο πολύ στο νησί, uh-huh, και ότι πράγματι, και αυτό είναι ένα γεγονός, επιδότησαν τις διακοπές όσων επισκεπτών ήρθαν στο νησί. Γιατί κανένας, μα κανένας, δεν βγήκε κερδισμένος οικονομικά από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και εάν δεν υπήρχαν και κάποιες προσπάθειες να ενισχυθούν λίγο τα ξενοδοχεία αυτά, mm-hmm, θα ήταν, θα έλεγα, περισσότερα από αυτά κλειστά. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, λοιπόν. Επομένως, δεν μιλάμε για κέρδη, λοιπόν, για τα ξενοδοχεία που άνοιξαν, έτσι. Ούτε, ούτε καν τα έξοδά τους δεν έβγαλαν, έτσι, να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Να πω κάτι που ίσως να φανεί παράξενο. Ναι. Αυτοί που άνοιξαν, mm-hmm, είχαν περισσότερες ζημιές από αυτούς που δεν άνοιξαν. Όχι, δεν είναι παράξενο, νομίζω. Είναι φυσιολογικό. Αυτό δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο παρά
για να δείξω ότι ο τουρισμός γενικά, και όταν συζητώ τουρισμό, δεν συζητώ τα ξενοδοχεία μόνο, για όνομα του Θεού. Mm-hmm. Γιατί κάπου παρεξηγιόμαστε όταν εμείς οι ξενοδοχοί μιλάμε. Μιλάμε για τον τουριστικό κλάδο. Mm-hmm. Μιλάμε για όλα τα μαγαζιά στο νησί, τα οποία δουλεύουν αποκλειστικά με τον τουρισμό. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες τροφοδοτεί τον τουρισμό. Τα ξενοδοχεία μας και οτιδήποτε άλλο. Όλοι αυτοί που μείνανε κλειστοί, όλοι αυτοί που άνοιξαν για λίγο χρονικό διάστημα, πραγματικά έχουν πληγεί. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από το κράτος, θα έλεγα, από την περιφέρεια, από τους δήμους, να ενισχύσουν λίγο τις πληγήσεις αυτές επιχειρήσεις, λυπάμαι, αλλά είναι λίγες. Να έρθουμε λίγο σε αυτό, να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Ελήφθησαν κάποια μέτρα, η πολιτεία τα δικά της, η περιφέρεια έβγαλε ένα πρόγραμμα στον αέρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν, το γνωστό με τη μη επιστρεπταία προκαταβολή. Οι Δήμοι δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάτι, τέλος πάντων υπάρχουν κάποια μέτρα στον αέρα. Μου λέτε ότι είναι μη επαρκή, δηλαδή εσείς τι θα προτείνατε, ας πούμε, στην περιφέρεια που έβγαλε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή στην πολιτεία που έβγαλε κάποιες εκπτώσεις, κάποιες μειώσεις στα ενίκια, ΦΠΑ κλπ. Μια που αρχίσατε με το θέμα της περιφέρειας, ναι, θα σταθώ εκεί λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί είναι ένα θέμα που μπορεί να παρεξηγηθεί κανείς εύκολα. Ναι. Συγγνώμη. Εγώ είχα επικοινωνήσει με την περιφέρεια γραπτός όταν βγήκε αυτό το πρόγραμμα και συγκεκριμένα είχα πει ότι ίσως είναι το μοναδικό πρόγραμμα που πραγματικά βοηθάει τις επιχειρήσεις, γιατί είναι μη επιστρεπταία η επιδότηση. Ακριβώς, και μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να σταθεί στα πόδια, να βγάλει μερικά σπασμένα, το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Ακριβώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και σε πολλά προγράμματα, όχι τώρα αυτό για την περιφέρεια, αλλά γενικά σε επιδοτούμενα προγράμματα, ακόμα και σε προγράμματα ανάπτυξης, αν γίνουν δεν βιασμένα, βιαστικά θα έλεγα, έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουν κάποια κενά. Και τα κενά αυτά φανήκαν ύστερα από λίγο καιρό και στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Mm-hmm. Δηλαδή βρέθηκαν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά είχαν πληγεί και δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Και αν δείτε το πρόγραμμα το ίδιο, αυτό καθεαυτού, αναφέρεται ότι είναι για να βοηθήσει τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Όχι τα ξενοδοχεία, όχι τα μαγαζιά, όχι τα εστιατόρια. Τις πληγήσεις επιχειρήσεις γενικά, ναι, ναι. Γενικά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτό πανελλαδικά με ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ένα πλαφόν. Το ίδιο θα έλεγα σχεδόν για όλες τις περιφέρειες. Mm-hmm. Δηλαδή το 5.000 το μικρότερο ποσό που θα έπαιρνε ενίσχυση και 50.000 το maximum. Mm-hmm. Εκεί αυτό που συνέβη, και δεν συνέβη μόνο στην περιφέρεια τη δικιά μας, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, για να μπορέσουν να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις μέσα, οι οποίες πράγματι χρειαζόταν βοήθεια και είχαν πληγεί, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις. Τροποποιήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα σε κάποιες, όπως και στη δικιά μας, να μειωθεί το ποσό το οποίο αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα παίρνουν αυτοί οι οποίοι είχαν πληγεί. Το ποσό της επιδότησης δηλαδή. Της επιδότησης. Δηλαδή δεν είμαστε στα 50 χιλιάρικα, είμαστε πιο κάτω. Κατεβήκαμε στα 35.000 αυτή τη στιγμή. Και σε άλλες περιοχές κατεβήκανε στα 40. Κάτι τέτοια γίνανε και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο σε εμάς. Εκεί που μας βρήκε αντίθεση αυτό το κίνημα, αυτή η ενέργεια μάλλον, δεν ήταν το ότι το πρόγραμμα αυτό ενέταξε περισσότερους CAD, περισσότερες εταιρείες δηλαδή, ναι, για να μπορέσουν να ενισχυθούν, αλλά το ότι θα έπρεπε να δίναμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή και προσπάθεια να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθούν και αυτές οι μικρές εταιρείες που δεν ήταν αρχικά μέσα στο πρόγραμμα, αντί να μειωθεί αυτό το ποσό
το οποίο ακούσαμε ότι θα παίρνανε οι επιχειρήσεις mm-hmm. που είχαν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, και αντίθετα δεν έγινε αυτό, μειώθηκε. Και μάλιστα το, αυτό που μας πίκρανε περισσότερο, θα έλεγα, mm-hmm. ήταν να μειωθεί που σε μια περιοχή όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο έχει υποστεί και είχε και συνέπειες από άλλα αίτια. Μάλιστα. Βλέπετε, λοιπόν, πιστεύετε και... δηλαδή θα έπρεπε να μπουν και άλλα χρήματα στον προϋπολογισμό. Πιθανόν αυτό να γίνει στη συνέχεια με άλλα προγράμματα, έτσι. Αυτό το ελπίζουμε, mm-hmm. όχι εγώ για το συγκεκριμένο συζητώ, mm-hmm. ναι. Αυτό το ελπίζουμε αν μπορέσει και γίνει να γίνει, mm-hmm. αν δεν μπορέσει να γίνει, mm-hmm. εκείνο που θα θέλαμε από την περιφέρεια είναι να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα την αξιολόγηση των αιτήσεων που έγιναν, να μπορέσουν να γίνει αυτή η εκταμείευση, όποια και να είναι αυτή, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουν οι επιχειρήσεις την ανάγκη, τώρα χρειάζονται το κεφάλαιο κίνησης. Και το ρευστό. Τώρα θέλουμε το ρευστό για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα θέμα που ήταν σχετικά με την περιφέρεια. Με την πολιτεία τώρα. Με τα μέτρα της πολιτείας τώρα, ναι. Τα μέτρα της πολιτείας. Μέτρα της πολιτείας, αυτό το οποίο για μένα είναι ένα ελπιδοφόρο, θα το πω, πρόγραμμα, είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Mm-hmm. Επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα θέμα το οποίο έχει βοηθήσει και θα βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις, και η ελπίδα που έχουμε, ήδη ανακοινώθηκαν κάποια θέματα τέτοια, η ελπίδα που έχουμε να μειωθεί τουλάχιστον στο 50% αυτό το ποσό το οποίο θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις, mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρξανε, εγώ θα έλεγα να το πω και ας κατηγορηθώ και γι' αυτό, mm-hmm. Εδώ είναι τα ειδικά προγράμματα τα οποία ζητάμε για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν υποστεί τις ζημιές τους από το προσφυγικό. Mm-hmm. Εδώ θα μπορούσε το κράτος να διαφοροποιηθεί από αυτά τα οριζόντια μέτρα που πήρε για όλους. Ακριβώς, γιατί εμείς είχαμε διπλά ειδικά προβλήματα, όχι μόνο. Ακριβώς, ναι, ναι. Να πει ότι ειδικά για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ότι το ποσό δεν θα επιστραφεί τελείως, 100% θα περαμένει στους... στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες. Ακριβώς. Που παίρνουν την ενίσχυση αυτή. Ακριβώς. Είναι μία πρόταση την οποία κάνουμε, που για μένα θα έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αποζημιώσεις λόγω του προσφυγικού, mm-hmm. που δυστυχώς ποτέ μα ποτέ δεν πήρε μία ο κλάδος ο τουριστικός, ο οποίος είχε υποστεί τις μεγάλες ζημιές αυτές από το προσφυγικό. Τουλάχιστον τώρα είναι μία ευκαιρία να μπορέσουν να ενισχύσουν τον τουριστικό κλάδο των νησιών και να μην ζητήσουν καν επιστροφή της επιστρεπτέας αυτής προκαταβολής. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα είναι τα διάφορα δάνεια τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία μπορεί να πάρουν κάποιοι, δεν μπορούν όλοι να τα πάρουν. Παίζει ρόλο αν ήταν υγιείς επιχειρήσεις, εάν οι τράπεζες κρίνουν ότι θα είναι ασφαλές αυτό το δάνειο που θα δώσουν και θα επιστραφεί. Αυτά ήταν βοήθεια, δεν το συζητώ, για κεφάλαιο κίνησης. Προσέξτε όμως και ας το δούμε όλοι προσεκτικά αυτό. Αυτό είναι ένα, να το πω, επικίνδυνο κόκκινο δάνειο για το μέλλον. Ναι, ίσως. Γιατί αν η οικονομία δεν πάρει τα πάνω του, αν ο τουρισμός δεν κινηθεί, πώς θα μπορέσεις να επιστρέψεις ένα δάνειο, πέστε, έτσι λέω ένα αριθμό τώρα, 50-100.000 ευρώ που πήρες, που πρέπει να επιστραφεί σε 5 χρόνια. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτή και έχουμε και άλλες αναποδιές. Ναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Ναι. Είναι λοιπόν... Ναι, μεν καλή η κίνηση αυτή, αλλά θέλει προσοχή, και εκείνο το οποίο παίζει ιδιαίτερο ρόλο είναι οι επιδοτήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν για να ενισχυθεί ο κλάδος του τουρισμού. Ακριβώς. Ναι, κύριε Βατή,
τι προβλέπουμε για το καινούριο καλοκαίρι που έρχεται, το 2021. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις έτσι όπως είναι τα πράγματα. Βέβαια, έχουμε έτσι ένα σκηνικό μπροστά μας. Ξεκινούν οι εμβολιασμοί, λέμε κουτσά στραβά. Μέχρι το Μάιο θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκόσμια τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι. Γιατί δεν, ο τουρισμός δεν είναι μόνο Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και θέμα. Πώς βλέπετε λοιπόν να κινηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι που λίγο πολύ θα έχουμε επιστρέψει κάπως την κανονικότητα, όχι απόλυτα, αλλά κάπως. Εάν θα έπρεπε να πω έτσι δύο λέξεις, θα έλεγα ότι κρατούμε μικρό καλάθι. Είναι. Ότι θα έλεγα ότι ο κλάδος ο οποίος έχει υποστεί όλες αυτές τις ζημιές με όλα αυτά που αναφέρατε, με το κλείσιμο των επιχειρήσεων, με τα αεροπλάνα τα οποία δεν κατέβηκαν, με όλα αυτά τα πράγματα, μας αναγκάζουν να κρατούμε χαμηλές προσδοκίες για την επόμενη χρονιά. Αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει να πούμε για να μην τα κάνουμε όλα μαύρα, είναι ότι ελπίζουμε και ελπίζουμε έχοντας κάποια δεδομένα. Και το δεδομένο αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι το εμβόλιο. Το οποίο έχει έρθει στην πατρίδα μας, ήδη ξεκίνησε, ήδη αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει αρχίζουν και εφαρμόζονται και ευχόμαστε. Είναι ελπιδοφόρα, να είναι ελπιδοφόρα ακριβώς, να πούμε. Ακριβώς, αλλά ας μην γελιόμαστε, περισσότερο γιατί φετινή χρονιά, για την καινούργια χρονιά που έρχεται, για το 2021, θα δουλέψει ψυχολογικά το εμβόλιο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που ακούμε, το 70% του πληθυσμού θα έχει εμβολιστεί προς το τέλος του Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Άρα τα πραγματικά αποτελέσματα θα φανούν το 2022 και αυτό προβλέπουν όλοι την ανάκαμψη του τουρισμού να τοποθετείται δηλαδή στο 2020. Βέβαια το 2021 δεν θα είναι όπως το 2020. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια σχετική ανάκαμψη, αν όχι... Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι το 2021 η ανάκαμψη την οποία θα έχουμε και θα είναι κάτι το οποίο ο πιο αισιόδοξος θα μπορούσε να το τοποθετήσει εκεί, να είναι γύρω στο 50%, το οποίο θα εξαρτηθεί ξανά από το εμβόλιο, πώς θα κινηθεί και τι αποτελέσματα θα έχει. Και από τη δουλειά που θα γίνει, και από τη δουλειά που θα γίνει και εδώ, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη, αλλά είναι και η δουλειά που θα γίνει εδώ από τους τοπικούς φορείς για να προσελκύσουμε λίγο κόσμο, να πάρουμε ένα κομμάτι μικρό έστω από αυτή την πίτα, όποια πίτα υπάρξει. Συμφωνώ απόλυτα και λέω ένα πράγμα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ας το πω, όχι πρόβλημα, αντίθετα θα το έλεγα, αυτό που θα παίξει ιδιαίτερα ρόλο θα είναι το πώς θα κινηθούν τα πρακτορία. Ναι, πώς συμφωνώ. Θα διαφημιστεί ο τόπος μας. Τα οποία πρακτορία όμως είναι εντελώς αποδυναμωμένα μετά από όλη αυτή την ιστορία και το ξέρετε καλά. Είναι πολύ σκεπτικά αυτά. Έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και αυτές οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κινηθούν με άνεση και να έτσι να προσπαθήσουν δηλαδή να ανακάμψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όχι, θα προχωρήσουν διστακτικά. Αυτό το γνωρίζουμε. Και θα πάνε σε σίγουρες αγορές, κύριε Βατή. Θα έρθουν εδώ στη Μυτιλήνη να ρισκάρουν ή θα πάνε στη Ρόδο που είναι μια πιο σταθερή και σίγουρη αγορά. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, το ξέρουμε, συμβαίνει πάντοτε. Ναι. Και εμείς εδώ είμαστε εκείνοι οι οποίοι συνήθως παίρνουμε ό,τι περισσεύει από τα άλλα τα νησιά. Ναι. Έχουμε όμως, ας μην τα ισοπεδώνουμε, έχουμε όμως και τους δικούς μας πελάτες, τους πραγματικούς πελάτες που έρχονται για το νησί μας. Και αυτούς που αγαπούν το νησί. Ακριβώς, και θα έρθουν, ήδη μας ενοχλούν, ήδη λένε περιμένουμε μόλις ξεκινήσει το εμβόλιο και ανοίξουν λίγο οι πόρτες των πρακτορείων να πάμε να κλείσουμε και να έρθουμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο μήνυμα, πραγματικά. Είναι πραγματικό αυτό το μήνυμα και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας τέλος πάντων θα φέρει μια κίνηση στον τόπο μας η οποία
να μπορέσει να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα που είπα πριν, δηλαδή στο 45-50% σε σχέση με το 19 πάντοτε. Mm-hmm. Εσείς μιλάτε με πρακτορία, μιλάτε ίσως και με το εξωτερικό, μιλάτε με πελάτες σας, με πρακτορία, έτσι που έχετε πολλά χρόνια συνεργασία. Τι σας λένε? Κοιτάξτε να δείτε, και με πρακτορία μιλάμε, γιατί οι επαφές μας στα πρακτορία έχουν διπλό στόχο. Ένας είναι να μάθουμε τι θα γίνει για του χρόνου, αλλά και ο άλλος στόχος είναι να μάθουμε πότε θα πληρωθούμε αυτά που δεν πληρωθήκαμε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τον ένα μισή μήνα που δουλέψαμε. Καλά τα λέτε, ναι, έχετε δίκιο. Είναι αυτά τα πράγματα. Μιλάμε, προσπαθούμε και κυρίως τα συνδικαλιστικά μας όργανα, όπως είναι η Vox παραδείγματος χάρη, όπως είναι ο ΣΕΤΕ και ακόμα και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά και το οποίο και προσπαθούν μάλιστα να βρουν και κάποιους τρόπους πώς θα μπορέσουμε εμείς στα ξενοδοχεία να πληρωνόμαστε εγκαίρως, γιατί είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα τώρα σε μια χρονιά που δεν είχαμε ωφέλη από τίποτα άλλο, να μην μπορούμε να πάρουμε και τα χρήματα τα δουλευμένα. Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Κοιμήσαμε αυτούς που ήρθανε, τους ταΐσαμε αυτούς που ήρθαμε. Αλλά θέλετε να πληρωθείτε κιόλας, πώς θα γίνει. Ναι. Ακριβώς. Mm. Και πρέπει να βρούνε κάποιο τρόπο, και πάντα λέμε εμείς οι ξενοδόχοι, να το πω, ότι καλά βρε παιδιά, το πρακτορείο πριν να μπει ο πελάτης μέσα στο αεροπλάνο του λέει ότι πρέπει να έχει εξοπλίσει το ταξίδι του, και γιατί δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λογική και με τα ξενοδοχεία, που να πει ότι τουλάχιστον τη μέρα που φεύγει από το ξενοδοχείο ο πελάτης να έχει ξεχρεώσει κιόλας το πρακτορείο. Ακριβώς, ναι. Δεν είπα να εφαρμόσει την ίδια πολιτική να μας πληρώσει πριν να μπει μέσα. Είπα όταν φεύγει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, να βρεθεί κάποιος τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Από εκεί και πέρα, τα πρακτορία είναι σίγουρο ότι θέλουν οπωσδήποτε να κινηθούν και να φέρουν κόσμο, γιατί και αυτά οι ζημιές που έχουν πάθει είναι πολύ μεγάλες και θέλουν να φέρουν κόσμο για να... Να ανατρέψουμε όλα αυτά τα πράγματα μόνο με την κίνηση του επισκέπτη. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Βατή. Νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνέντευξή μας. Θα είμαστε σε επαφή όμως και τους επόμενους μήνες, γιατί θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε τσάρτερ, θα έχουμε διάφορα. Ναι. Τα μαθαίνουμε τα νέα σας και εσείς έτσι να ενημερώνετε τον κόσμο, να δούμε τι θα γίνει με αυτή την παράξενη χρονιά που έρχεται, την καινούρια παράξενη χρονιά, έτσι. Ακριβώς. Εκείνο που δεν θίξαμε καθόλου είναι όχι μόνο ότι οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί κάποια ζημιά, αλλά έπρεπε να συζητήσουμε και λίγο τα προβλήματα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα θέμα οδυνηρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και ήθελα να πω τώρα, επί τη ευκαιρία που μιλάμε, σε μια επαφή την οποία είχαμε εμείς η Ένωση Ξενοδόχων με τον ΟΕΔ, μιλήσαμε με την προϊσταμένη σχετικά με τα προβλήματα τα οποία δημιουργηθήκανε με τα θέματα της αναργίας. Και η κυρία προσταμένη μας είπε ότι πρέπει όσοι είχαν κάνει αιτήσεις μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να πάρουν αυτές τις μέρες επιδοτήσεις που δεν είχαν πάρει. Και αν είναι δυνατόν κάποιοι να επικοινωνήσουν μαζί τους για να δουν αν πρέπει να ξανακάνουν αίτηση. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το μοναδικό επίδομα το οποίο περιμένει ειδικά ένας εποχιακός, ο οποίος δούλεψε 2 μήνες και πληρώθηκε για 2 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι η ανεργία είναι το μόνο επόμενο οικονομικό βοήθημα το οποίο έχει. Και επομένως ας κάνουν αυτή την. Να στείλουμε αυτό το μήνυμα, δηλαδή, να έρθουν σε επαφή όλοι με τον ΟΑΕΔ, έτσι. Να το στείλουμε με τους λογιστές τους, οι οποίοι σύμφωνα με την προσημένη του ΟΑΕΔ έχουν ενημερωθεί τώρα. Το τι πρέπει να γίνει, ας πάνε πρώτα με τους λογιστές τους, αλλά πρέπει να γίνει τις επόμενες 2 μέρες. Πριν το τέλος του χρόνου, δηλαδή. Ακριβώς. Πριν το τέλος του χρόνου, μάλιστα. Ας ευελπιστούμε ότι θα δοθεί κάποια παράταση, γιατί δεν νομίζω ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Ίσως δοθεί μια παράταση μέχρι τον Ιανουάριο για να πάρουν οι άνθρωποι την επιδότηση που δικαιούνται στην τελική, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα.
Κύριε Βατή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Ναι, σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, πάνω απ' όλα υγεία. Και ευχόμαστε του χρόνου τέτοιο καιρό να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να πίνουμε το καφεδάκι μας με τους φίλους μας στα στέκια μας. Άκρι. Τα είναι ανοιχτά. Και να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Όμορφα σχέδια και ευχάριστα σχέδια. Οπωσδήποτε. Μιλάμε συνέχεια για αποζημιώσεις, μιλάμε για προγράμματα ενίσχυσης των προβλημάτων το οποίο έχει ο ξενοδοχειακός κλάδος και δεν αναφερόμαστε καθόλου για προγράμματα ανάπτυξης, για προγράμματα τα οποία πρέπει να γίνουν, έργα υποδομής και τέτοια απαραίτητα για αυτήν την ανάπτυξη την τουριστική στον τόπο. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το τέλος της πανδημίας. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Αυτά λοιπόν.